Ο κύριος Κωνσταντίνος Καμάλης είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΠ. Ευχαριστώ κύριε Μαραβέλη. Θα περιμένατε ενδεχομένως ότι εκθέσεως, καθώς το ΙΑΠ Europe είναι ο πανευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος εργάζεται για την προώθηση και ανάπτυξη με τα γραφεία του στην εξέλιξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, ειδικά αυτό το οποίο λέμε στα νέα ελληνικά, μηδιακό οικοσύστημα, δηλαδή περισσότερο μέσα ενημέρωση διαφημιζόμενοι και διαφημιστικές και ούτω καθεξής. Ενδεχομένως να τοποθετηθώ ότι το διαδίκτυο είναι η πανάκια και για την δημοκρατία μας. Κάτι τέτοιο όμως θα πήγε πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Γράφει πολύ ωραία το πρόγραμμα τη λέξη δυνατότητες, γιατί αυτό στο τέλος είναι το διαδίκτυο. Είναι μια τεράστια δυνατότητα, ένα μεγάλο εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου. Και καλή ώρα όπως ας πούμε η πυρηνική ενέργεια που να χρησιμοποιηθεί και θετικά και καταστροφικά. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε ο κ. Μαραβέλη στην αρχή για τους διαλόγους που είχε τις προάλλες με κάποιους αναγνώστες του ή συμπολίτες του. Το διαδίκτυο είναι στο τέλος ουδέτερο. Και κάνουμε κακό όταν αρχίζουμε να υπερβάλλουμε σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπό του σε πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή λέμε ναι, το κλειδί για τη δημοκρατία. Ναι, όντως, αν πάρουμε έναν στενό ορισμό που ο καθένας μπορεί να συμμετέχει πολύ πιο εύκολα, να βρίσκει ομοειδεάτες ή ομονοούντες πολύ πιο εύκολα, ενδεχομένως ναι. Αλλά πέρα από το ψηφιακό χάσμα, στο βαθμό που υπάρχει ακόμα και στο βαθμό που είναι κυρίως ηλικιακό και όχι ταξικό, είναι δύσκολο να λειτουργήσει όταν στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων βρίσκει κανείς συχνά απόψεις όπου η δημοκρατία ίσον δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Η δημοκρατία είναι ουσιαστικά μια παρακαμπτήριος για να μιλήσουμε για διάφορα και εκτιμένα πράγματα τέλος πάντων τα οποία και ανεπίκαιρα θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά σίγουρα δεν διευκολύνουν τη συζήτηση. Εργαλείο για ελευθερία, ναι, αλλά υπάρχει πάντα το θέμα των προσωπικών δεδομένων, υπάρχει πάντα το θέμα το πώς χρησιμοποιείται το διαδίκτυο όχι μόνο από τυραννικές κυβερνήσεις, αλλά όπως είπε και ο μιλητής της Google και από τις δημοκρατικές, γιατί έχει γίνει στις ΗΠΑ πολιτείες καλή ώρα με το σκάνδαλο του Prism. Υπάρχει και η σχολική πλευρά. Εάν κανείς επιθυμεί να την εξετάσει περαιτέρω, συνιστώ ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Ευγέννη Μοροζόφ, το The Net Delusion, η περιδιαδικτύου πλάνη, προτριετία τετραετία εκδοθέν, που αναλύει και την σκοτεινή πλευρά, γιατί υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Και εδώ στην διαφάνεια, ναι, και πολύ ωραία αναφερθήκαμε στη διάβγεια, και όντως είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αναλογιστείτε στη χώρα μας, έχουμε και την ανωνυμία των θέσεων του διαδικτύου συχνά, που πάρα πολλοί κόσμοι την προτιμά, τα διάφορα παραπλόγκς, και έναν οχετό, ο οποίος σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι τιμά τον δημοκρατικό διάλογο, αν θέλουμε να μιλήσουμε με λίγο πομπόδιους όρους. Σε ό,τι αφορά τον πολιτικό κόσμο, είμαι σύντομος, γιατί αυτό είναι στο τέλος το ερώτημα της συζήτησης. Πώς το χρησιμοποιεί, ναι, έχουμε πολύ καλά παραδείγματα και στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα, ακόμα περισσότερο, το διαδίκτυο το χρησιμοποιούν οι πολιτικοί πολύ περισσότερο στην προεκλογική του εκστρατεία, όταν θέλουν να πείσουν. Όταν θέλουν να δείξουν ότι είναι κοντά στον λαό ή κοντά στους πολίτες, όπως θέλετε πείτε το. Και εκεί πέρα πραγματικά έχουμε πάρα πολύ εντυπωσιακά παραδείγματα. Θα σας έλεγα ότι η εκστρατεία η προεκλογική του Προέδρου Ομπάμα υπήρξε ίσως η πιο αποτελεσματική και η πιο προχωρημένη και εξεστημένη καμπάνια επικοινωνίας, όχι πολιτικής επικοινωνίας, μιλάω για οποιοδήποτε προϊόν. Ας πούμε για ένα ψυχικό, για ένα ψυγείο, για ένα αυτοκίνητο. Δεν έχει υπάρξει πιο εξεσυντημένη καμπάνια ψηφιακής επικοινωνίας από την καμπάνια του Προέδρου Ομπάμα. Σε βαθμό που τώρα, αν κάποιος νέος Αμερικάνος δει το βιογραφικό του στην Google καλή ώρα, στο Facebook, στους κολοσσούς της Αμερικής και γράφει μέσα ότι εγώ εργάστηκα στην καμπάνια του Προέδρου Ομπάμα, είναι ότι είναι από εδώ μέσα. Πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή, βέβαια. Προφανώς τα διαθέσιμα κονδύλια ήταν αστρονομικά. Αλλά αυτό δείχνει την αποσπασματική προσέγγιση του πολιτικού κόσμου στο διαδίκτυο.
Και βέβαια αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο η πολιτική. Ακόμα και οι εταιρείες, ο κ. Τζορτζάκης είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογική εταιρεία, σίγουρα θα μπορούσε να προσυπογράψει ότι πολλές εταιρείες περισσότερους πόρους και προσπάθεια ρίχνουν στο να βρουν καινούριους συνδρομητές από το να επικοινωνούν σε διάρκεια με τους υπάρχοντες, να φροντίζουν τις ανάγκες τους, να βλέπουν να είναι ευχαριστημένοι και ούτω καθεξής. Είναι ανθρώπινο αυτό, αλλά ανθρώπινο και ακόμα περισσότερο ελληνικό. Κάτι άλλο το οποίο κρατάει τα κόμματα πίσω και είναι, συνδέεται απόλυτα με τη φύση του διαδικτύου, είναι ότι είναι τέτοια η λειτουργία του μέσου που συχνά η πολιτική, νόμιμον ιώτα, είναι όμοιρη θολιγοδών μειοψηφιών. Διότι όντως δεν είναι το ίδιο, δεν είναι η ίδια η συμμετοχή στο διαδίκτυο όπως είναι η ίδια η συμμετοχή μας την ημέρα που άνοιξε το παραβάν. Είμαστε συχνά, μπορεί να τελέσει ένα πολιτικό κόμμα, ένας πολιτικός όμοιρος θολιγοδών μειοψηφιών. Δείτε τι πάθανε, τι παθαίνουν ακόμα οι Ρεπουμπλικάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Tea Party, που τους τραβάει συνέχεια σε θέσεις οι οποίες δυσκολεύουν μετά την προσέγγιση του μεσαίου χώρου την εκλογή τους, ή τραβήξανε νωρίτερα η Δημοκρατική το 2004 με τον ακραίο εντός εισαγωγικών από την άλλη πλευρά, Howard Dean. Οπότε είναι άλλος ένας παράγοντας που δυσχεραίνει το πώς θα λειτουργήσει ο πολιτικός κόσμος και πώς θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο να ζητήσει σε επαφή με τους πολίτες. Το τελευταίο πράγμα που ακούω συχνά βέβαια από τους πολιτικούς, όχι μόνο τους μεγάλους σε ηλικία, λείπει και η διαδραστική κουλτούρα. Έχουν συνηθίσει το σύνταγμα των εισαγωγικών, όχι το συνταγματισμό, το σύνταγμα την πλατεία. Εγώ μικρόφωνο πάνω, εσύ κάπου φωνάζεις. Η διαδραστική κουλτούρα και η κουλτούρα της συζήτησης λείπει και από τους Έλληνες πολιτικούς και δεν είναι μόνο ηλικιακό. Ακούω συχνά και νέους πολιτικούς, των οποίων οι λόγοι είναι μια αέναη πομπόδης κοινολογία, που συναρμολογούν προτάσεις με έφυγες λέξεις μόνο για να ευχαριστηθούν τον γδούκο τους. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα συμβαίνει. Καταλήγοντας, το διαδίκτυο δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ένα εργαλείο, είναι στην πραγματικότητα η μεταφορά ή αν θέλετε η επικατόρθωση του αναλογικού κόσμου, ο οποίος επίσης μπορεί να είναι και καλός και κακός, γιατί η ανθρώπινη φύση στο τέλος έχει και λαμπρές πλευρές και σκοτεινές. Και αν υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να συνενέσουμε σήμερα, όσο και αν διαφωνούμε με δέντρο σε επιμέρους θέματα, είναι ότι όλοι μας ελπίζουν να επικρατήσει η λαμπρή.